Ένα παράδειγμα. Θεσσαλία σημαίνει πριν από όλα κάμπος, αγρότες, πρωτογενής γεωργική παραγωγή. Και ένα Ινστιτούτο του Κέντρου είναι αφιερωμένο σε αυτά. Δεν προσπαθεί όμως να απαντήσει απλώς στα τρέχοντα προβλήματα των αγροτών. Φιλοδοξεί να τους προτείνει ένα νέο πρότυπο παραγωγής, στηριγμένο στην ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων και στην υψηλή ποιότητα του προϊόντος. Βρισκόμαστε σήμερα στην αρχή της χρυσής δεκαετίας για τη γεωργία. Και κατά συνέπεια ένα Ινστιτούτο που ασχολείται με τη γεωργία και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, είναι όχι απλώς σημαντικό, είναι απαραίτητο. Φυσικά τώρα η γεωργία αντιμετωπίζει προβλήματα. Τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στα προβλήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Πρέπει πραγματικά η γεωργία του αύριο να στηριχτεί στην ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, του νερού και των χημικών. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στους χώρους ενός εργαστηρίου το οποίο έχει να κάνει με τις αναλύσεις φυλοδιαγνωστική. Όταν λέμε φυλοδιαγνωστική εννοούμε βλέπουμε τι στοιχεία λείπουν από τα φύλλα, μέταλλα για μέταλλα και προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε τα φυτά μας με αυτά τα στοιχεία. Κάνουμε αναλύσεις ποιότητας νερού και λοιπές αναλύσεις περιβάλλοντος. Όλα αυτά έχουν σαν στόχο ο αγρότης να μπορεί να φέρνει σε τακτά χρονικά διαστήματα δείγματα της παραγωγής του, είτε είναι δείγμα νερού, είτε είναι δείγμα εδάφους, είτε είναι δείγμα φυτικού ιστού, να αναλύονται στο εργαστήριο αυτό, να βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το φυτό και να προτείνουμε ανάλογη συνταγή, ανάλογη φόρμουλα βελτίωσης του φυτού. Η γεωργική παραγωγή είναι αρκετά ενεργοβόρα και είναι ένας τομέας στον οποίο δεν έχουν εισαχθεί τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, δεν έχει γίνει ορθολογική χρήση ενέργειας. Αν πάμε σε θερμοκήπια, μόνο και μόνο η αλλαγή του καυσίμου ή η αλλαγή σε κάποιους ανεμιστήρες μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση στην κατανάλωση και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα ή ακόμα και καλύτερο αποτέλεσμα ανάλογα με το τι χρειάζεται η παραγωγή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιατί κάποιες στιγμές θέλουμε ψήξη, κάποιες θέλουμε θέρμανση. Όλα αυτά, αν μπουν κάτω από ορθολογικό προγραμματισμό, θα μπορούμε να έχουμε σημαντικά ποσά εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουμε εξοπλιστεί με τον απαραίτητο μετρητικό εξοπλισμό, όπου είναι μία θερμοκάμερα. Μπορούμε να μετράμε τα επίπεδα θερμοκρασίας μέσα σε ένα χώρο και αντίστοιχα να κάνουμε κρίσεις για το πού πρέπει να κάνουμε επέμβαση, ώστε είτε να μειώσουμε τα θερμικά φορτία, είτε να αυξήσουμε την θερμική ισχύ που πρέπει να προσαχθεί μέσα σε ένα θερμοκήπιο. Βλέπετε πολύ ωραία τις διάφορες θερμοκρασιακές μεταβολές στον τοίχο γύρω-γύρω από το κλιματιστικό, γύρω-γύρω από το φωτιστικό και μέσα στο φωτιστικό, που λόγω της έντονης ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι λαμπτήρες πυρακτώσεως, αυτό που λέμε δηλαδή για την κατάσταση των λαμπτήρων, πόσο έντονη είναι η θερμοκρασία. Και φυσικά μπορούμε να καταγράψουμε και άνθρωπο, έτσι, όπως το συνεργάτη μας εδώ πέρα, για να δούμε αν πάσχει από κάποια ίωση ή ποια είναι η θερμοκρασιακή του κατάσταση. Υπάρχουν σήμερα ενδείξεις όπου νέες καλλιέργειες θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι. Το θερμοκήπιο και οι καλλιέργειες υποκάλυψη είναι τέτοιες που δίνουν ένα συντελεστή αποδοτικότητας χρήσης νερού 5 φορές μεγαλύτερο και κατά συνέπεια μπορούμε με την ίδια ποσότητα νερού να έχουμε 5 φορές περισσότερο προϊόν και κατά συνέπεια να προωθήσουμε τέτοιες καλλιέργειες. Άλλες καλλιέργειες είναι οι καλλιέργειες οι οποίες θα δίνουν ενέργεια, οι ενεργειακές καλλιέργειες. Να ενισχύσουμε τις τεχνολογίες του ξύλου και φυσικά να ενισχύσουμε όλες εκείνες τις μορφές παραγωγής ζωικής, να ενισχύσουμε δηλαδή την κτηνοτροφία. Με γνώμονα όμως το περιβάλλον και κυρίως την ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτού. Πέρασε ανεπιστρεπτή η εποχή της υπερπαραγωγής. Σήμερα ζητάμε ποιοτική παραγωγή. Μία άλλη σημαντική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι η καταγραφή και η μελέτη της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε αγροτικά κτίρια. Για τον σκοπό αυτό το εργαστήριο έχει προμηθευτεί φορητούς αναλυτές που μπορούν να καταγράψουν σχεδόν όλους τους αέριους και ατμοσφαιρικούς ρήπους έχοντας επικεντρωθεί στα αερούμενα σωματίδια και στην αμμονία. Η αμμονία που εκλείεται από τα κτηνοτροφικά κτίρια είναι περίπου το 90% της αμμονίας που υπάρχει στην ατμόσφαιρα γενικώς. Είναι ένας ιδιαίτερα τοξικός ρήπος και το εργαστήριο διαθέτει έναν αναλυτή ο οποίος μπορεί να μετρά την αμμονία σε δύο διαφορετικά ύψη. Το συγκεκριμένο όργανο μπορεί να καταγράφει αιωρούμενα σωματίδια τριών διαφορετικών μεγεθών και όσο πιο μικρά είναι τα σωματίδια, τόσο πιο επιβλαβή είναι για την υγεία.
εισχωρούν βαθύτερα στους πνεύμονες και μπορούν τα πολύ μικρά να μεταφερθούν και μέσω του λεμφικού συστήματος και σε άλλα όργανα. Τα αερούμενα σωματίδια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες πόλεις στον κόσμο, θα έλεγα. Φυσικά, στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα στα ακτινοτροφικά κτίρια, τα επίπεδα είναι πολλαπλάσια των εξωτερικών. Ας πούμε, αν θεωρήσουμε το όριο των 50 μικρογραμμαρίων ένα κυβικό μέτρο, που είναι 24ωρη μέση τιμή για την ατμόσφαιρα έξω, μέσα σε ένα ακτινοτροφικό κτίριο μπορεί να μετρήσει κανείς και 300 και 400. Γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν συνέπειες επιβλαβής και για τους εργαζόμενους, αλλά φυσικά η επιβαρημένη ποιότητα της ατμόσφαιρας επιδρά και στο ευζήν των ζώων. Πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής βιοαερίου, μεθανίου στη μεγαλύτερη ποσότητα αυτού, δηλαδή 75% μεθάνιο. Αποτελείται από ένα συλλέκτη ηλιακής ενέργειας που συσσωρεύουμε την ηλιακή ενέργεια που, δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα είναι αρκετή. Έχει αναερόβιο χωνευτήρα μέσα και πρόκειται για μια συσκευή που ανακυκλώνει την οργανική ύλη ενός σπιτιού, δηλαδή τα υπολείμματα φαγητού που υπάρχουν, και παράγει μεθάνιο για να καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών ενός σπιτιού, όπως για παράδειγμα το μαγείρεμα. Αυτό λοιπόν το σύστημα δύναται να κλιμακώσει όσον αφορά τη φιλοσοφία λειτουργίας και σε μεγαλύτερες μονάδες, όπως κτηνοτροφικές μονάδες. Έχει εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή σε μια μονάδα στο Δημήνη, σε ένα θερμοκήπιο, και σε μια κτηνοτροφική μονάδα στην Καλαμπάκα, όπου μέσα στο σύστημα αυτό μπορεί να πετάξει, σε εισαγωγικά, ο κτηνοτρόφος όλο το οργανικό υλικό και να παράγει εκεί πέρα μεγάλες ποσότητες βιοαερίου. Δηλαδή, να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, ότι 500 ζώα μπορούν να παράγουν 600 περίπου κυβικά μεθάνιο την ημέρα, με αρκετά καλή θερμική απόδοση του μεθανίου, και μπορεί να προβεί σε ηλεκτροπαραγωγή για να πουλήσει, όπως γνωρίζουμε, το ρεύμα στον πάροχο τη ΔΕΗ που είναι εδώ στην Ελλάδα, ή να το χρησιμοποιήσει για αηδία χρήση. Το αγρόκτημα του μέλλοντος θα είναι πρώτα απ' όλα ένα αγρόκτημα το οποίο θα είναι ενεργειακά αυτόνομο. Η ρομποτική, οι ασύρματοι αισθητήρες, η ιχνηλασιμότητα και όλα τα συστήματα εκείνα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση νερού και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτό το αγρόκτημα.